Πάμε γρήγορα γρήγορα στην επόμενη πολιτική μας συζήτηση. Καλησπέριζω τη βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Άννα Ευθυμίου. Καλησπέρα, κυρία Ευθυμίου. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι και καλή τηλεοπτική σεζόν. Και σε εσάς, καλό φθινόπωρο και καλή σεζόν. Μια σεζόν που σίγουρα δεν θα πλήξουμε, προεκλογική de facto, ακόμη και αν είμαστε 9 μήνες μακριά από τις εκλογές. Αναρωτιέμαι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον σχεδόν απομόνωσης για τον Πρωθυπουργό και το κόμμα σας με αφορμή και την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι εύκολο για την Νέα Δημοκρατία και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσωπικά να εξαντλήσουν την τετραετία? Τι λέτε, αλήθεια? Νομίζω ότι και μόνο, πέρα από τα γεγονότα των παρακολουθήσεων, και μόνο το να αποκτήσουμε την κουλτούρα να κάνουμε εκλογές στην τετραετία είναι από μόνο το ένα φύγημα, το οποίο για μένα είναι ιδιαίτερα ουσιαστικό για να μπορέσει μια κυβέρνηση να εξαντλεί το κυβερνητικό του έργο μέσα από το Σύνταγμα καθορισμένα όρια. Ναι. Τώρα θεωρώ ότι οι παρακολουθήσεις είναι ένα θέμα σοβαρό που αφορά και τη δημοκρατία μας, και γι' αυτό το λόγο εγώ από την αρχή είχα τοποθετηθεί σχετικά ότι υπερβαίνει τα κόμματα, τις παρατάξεις και πρέπει να διερευνηθεί, όπως και διερευνάται ήδη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η Βουλή άνοιξε μια εβδομάδα νωρίτερα. Τρεις φορές συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Γίνεται η εξεταστική, συγκροτείται η εξεταστική επιτροπή και αύριο ξεκινά. Οπότε υπήρξε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία της ΕΕΠ. Άρα νομίζω προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση έχει λάβει, που έχει κάνει πολιτικές ενέργειες, ναι, ώστε να υπάρχει μια πλήρης διελεύκανση του θέματος, το οποίο νομίζω ότι όλοι είμαστε σύμφωνοι σε αυτό. Απλώς πολλοί είναι αυτοί που εγκαλούν την κυβέρνηση ότι με τις ως τώρα κινήσεις της δεν δείχνει διάθεση διαλεύκανση του θέματος. Τι θέλω να πω? Βγαίνει το κατεξοχήν θύμα των υποκλοπών, ο κύριος Ανδρουλάκης, και επικαλούμενος τον νόμο του 2008, καλεί τον Πρωθυπουργό ως αρμόδιο πια για την ΕΕΠ να άρει το απόρριτο. Δεν σηκώνει το γάντι ο κύριος Μητσοτάκης. Βγαίνει ο κύριος Τσίπρας χθες με αφορμή την υπόθεση Πιτσιόρα, λέει αποχαρακτηρίστε τα πάντα και αποχαρακτηρίστε μαζί και την υπόθεση Ανδρουλάκη. Δεν σηκώνει το γάντι ο κύριος Μητσοτάκης. Και βεβαίως και η πλειοψηφία στην Θεσμών και Διαφάνειας ανέχεται, επιτρέψτε μου το ρήμα, να επικαλούνται το απόρριτο οι εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία, ενώ η συνεδρίαση είναι απόρριτη ακριβώς για να μην μπορεί κανείς να επικαλεστεί το απόρριτο. Όλα αυτά δείχνουν διάθεση διαλεύκανσης. Κοιτάξτε, το γεγονός ότι υπήρξε μία άμεση ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, και ούτως ή άλλως έγινε και συζήτηση προημερήσεις διατάξεως στη Βουλή, ναι, για το θέμα αυτό. Συν δηλαδή αυτή, προφανώς δηλώνει ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε ένα πολιτικό λάθος και προσπαθεί να το διορθώσει. Αυτό είναι ένα. Από εκεί και πέρα η θέση της κυβέρνησης είναι ότι για θέματα που αφορούν λόγους εθνικής ασφάλειας, ναι, δεν είναι πάντοτε εποφελής η άρση του απόρτου. Δηλαδή, μάλλον να το θέσω αλλιώς, η δημόσια συζήτηση. Μα δεν είναι δημόσια η συζήτηση. Γι' αυτό σας ρωτάω. Η συζήτηση στην Θεσμών και Διαφάνειας δεν είναι δημόσια. Αν αποδεχτούμε, ναι, δηλαδή ότι και εκεί μπορεί οποιοδήποτε κυπατζής ή πρώην κυπατζής να επικαλείται το απόρριτο και να μην λέει τίποτα, να μην λογοδοτεί, τότε δεν είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι η ΕΕΠ δεν λογοδοτεί πουθενά πια? Εγώ, κύριε Μελιγκόνη, δεν έχω σε αυτή την επιτροπή. Όμως θα σας καταθέσω την αρχική μου εμπειρία. Πάλι μέσα εκφέροντας από ένα άλλο κανάλι το δημόσιο λόγο μου. Την πρώτη μέρα που συνεδρίασε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έγινε επίκληση το να δοθούν στη δημοσιότητα από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ των πρακτικών. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, και σας μιλάω από την προσωπική μου εμπειρία, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό από την αρχή δυναμητίζει ή τουλάχιστον δεν αποτελεί ένα θεμέλιο εγγύησης του απόρριτου αυτής της διαδικασίας. Γιατί αυτό, σας λέω, έγινε όταν και το βίωσα εγώ. Άρα με τα δεδομένα αυτά νομίζω ότι γίνεται μια στάθμιση και αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η διαχείριση.
Και μέσα από την εξεταστική πιστεύω ότι θα διαλευκανθούν όλες οι πτυχές και θα είναι σε εξέλιξη και θα δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα και τις απαντήσεις. Κλείνω λοιπόν μετά τον υποκλοπών ρωτώντας σας, αφού μιλάτε για την εξεταστική, κυρία Ευθυμίου, να υποθέσω ότι από εκεί περιμένετε μία διαφορετική στάση από τους εμπλεκόμενους, ότι θα σας ενοχλήσει εκεί αν επικαλεστούν πάλι το απόρριτο για να μην απαντήσουν. Κοιτάξτε, δεν έχει ξεκινήσει η εξεταστική. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω μια διαδικασία στην οποία ξεκινάει αύριο. Ας την παρακολουθήσουμε και νομίζω ότι ο καθένας θα διηγηθεί στα πολιτικά του συμπεράσματα. Βλέπετε επίσης αυτές τις μέρες ότι είναι πολύ ευρύχωρες οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούν όλοι οι στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού αναφορικά με τον εκλογικό νόμο. Λένε δηλαδή, απ' τη μια θα πορευτούμε με το υπάρχον πλαίσιο, απ' την άλλη ότι έχει αλλάξει το πράγμα τώρα που και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι δεν πρόκειται να μπει σε κουβέντα, ότι προέχει ανάγκη πολιτική σταθερότητα. Θέλω να πω, είναι διατυπώσεις που και μπορεί να πατήσει κάποιος για να πει δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος και μπορεί να πατήσει κάποιος για να πει το αντίθετο. Πείτε μου αλήθεια, μπορεί να ξεπεραστεί έτσι απλά το ότι ο Πρωθυπουργός μόλις πριν μερικούς μήνες έλεγε ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά και ότι δεν γίνεται κάποιος να αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού όταν δεν τον βολεύει? Εξαρτάται τα πολιτικά δεδομένα που υπάρχουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Δηλαδή. Καταρχάς θεωρώ ότι εάν θα γίνει η αλλαγή του εκλογικού νόμου, η κυβέρνηση θα αιτιολογήσει για ποιο λόγο το κάνει. Άρα υπάρχουν όμως κάποια δεδομένα που σίγουρα αυτή τη στιγμή δίνουν μία έμφαση, ναι, στη σταθερότητα, έτσι. Βλέπουμε ότι διερχόμαστε μια εξαιρετικά δυσχερή ενεργειακή κρίση. Mm-hmm. Κλονίζονται οι κοινωνίες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και αρχίζουν και γίνονται έντονες οι διαμαρτυρίες. Το βλέπουμε αυτό πολύ έντονα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και βλέπουμε την αστάθεια που υπάρχει σε άλλες κυβερνήσεις, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα εμείς αυτό που θέλουμε να περιφρουρήσουμε είναι να υπάρχει όσο το δυνατόν αυτοδύναμη κυβέρνηση που μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις γρήγορα και ευέλικτα με βάση φυσικά τη λαϊκή ετοιμιγορία. Αυτή είναι η μία συζήτηση. Και φυσικά η άλλη συζήτηση που προέκυψε από τις παρακολουθήσεις είναι ότι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε οποιαδήποτε δυνατότητα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς δημιουργεί και άλλα δεδομένα. Ωστόσο, αυτό που λέει η κυβέρνηση ότι βαδίζουμε στις εκλογές με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο. Παράλληλα, βέβαια, υπάρχει ανάγκη, τονίζουμε, την ανάγκη σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης και η Νέα Δημοκρατία αυτό θα προσπαθήσει σε όλη αυτή την παρατεταμένη εκλογική διαδικασία. Άρα, επειδή καταλαβαίνω, φαντάζομαι, συμφωνούμε ότι το 46% και το 47% δεν είναι εύκολο για τη Νέα Δημοκρατία. Για να υπογραμμίζετε την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, υποθέτω ότι πρέπει να θεωρήσουμε τις πρώτες εκλογές που θα είναι με την απλή αναλογική κάτι σαν πρόβα τζενεράλε, δηλαδή. Κύριε Μελικόνη, κοιτάξτε, εγώ θεωρώ και δεν ήταν η θέση μου αυτή. Ναι. Δεν πηγάζει επειδή τώρα προέκυψε το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέκλεισε την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό ήδη προέκυψε και μέσα από το καλοκαίρι, όταν βλέπουμε τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία, όταν βλέπουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Είδαμε τώρα τι έγινε στην Αγγλία. Mm-hmm. Άρα με αυτά τα δεδομένα είναι ένα ζητούμενο. Είναι ένα πολιτικό ζητούμενο. Και με βάση αυτό το πολιτικό ζητούμενο νομίζω ότι αλλάζουμε τις διαδικασίες. Μάλλον πρέπει να στραφούμε σε αυτό για να η Νέα Δημοκρατία να πετύχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή είναι η ουσία για μας αυτή τη στιγμή. Και αυτό είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία. Κυρία Ευθυμίου, σας ευχαριστώ για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, κύριε Μελικόπουλε. Καλό βράδυ. Καλή καλό βράδυ. Να είστε καλά. Δεκτήριξε.